Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυση εδώ Paris Press. Είναι και πάλι μαζί σας λίγα λεπτά μετά τις 2 και μέχρι τις 3 να συζητήσουμε όλα όσα προέκυψαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας, ό,τι μας έχει μείνει από το Σαββατοκύριακο και να δούμε πώς θα πορευτούμε τις επόμενες ημέρες. Εθνικές έχει το μενού, αλλά ο ψάχνω βρίσκει. Καλησπέρα και από μένα. Τι γίνεται, παιδί? Αυτό που είπες, πάλι ταχύ θα κυνηγάμε. Αλλά είναι και πρώτες αγωνιστικές, είναι, έχει λίγο... Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα τη δική μας την εθνική. Τι δεν έχεις καταλάβει? Το ερώτημα που θέτω και στους δύο. Να συμβιβαστούμε ότι είναι μια κακή φουρνιά και να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, ή να πιστέψουμε ότι αυτή η φουρνιά μπορεί να κάνει κάτι? Γιατί να είναι κακή φουρνιά? Άμα ξεκινάς από το κακή φουρνιά και καλή να είναι δικές. Έτσι, δεν είναι Γαλλία, Ιταλία που είναι σχολή. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη φουρνιά. Καλησπέρα και από μένα. Θα συμφωνήσω με τον Σταύρο. Δεν είναι και η πιο καλή μας φουρνιά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε έτσι, να την παραγωνίσουμε. Ξεκινάμε από τα βασικά. Ναι. Η Εθνική για 10 χρόνια ήταν μια ομάδα εντός εικόνα επαγγελματική. Δεν το λέω με κακία. Όχι, εννοείται. Έτσι. Ήταν μια ομάδα δουλεμένη. Ένα κοινό κορμό ποδοσφαιριστών. Βεβαίως. Καλών προπονητών. Έτσι. Έναν κορμό ποδοσφαιριστών που ούτε με βίσμα πήγαν εκεί, ούτε με βίσμα βγήκαν από άλλους. Είχαν χαρακτήρα πολλοί από αυτούς. Είχαν στην άκρη η παραδοσιακή κουβέντα γιατί πήρε αυτόν. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Όπως τώρα. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και έφευγε αυτή η φουρνιά. Λίγο-λίγο έφευγε από τη φουρνιά. Άρχισε να πλαισιώνεται η εθνική ομάδα από ποδοσφαιριστές που ένιωθαν ότι μπορεί η εθνική να γίνει σκαλοπάτι τους για το εξωτερικό. Λόγω της έγκλης που είχε πάρει η εθνική ομάδα και δεν μπόρεσε να το κρατήσει για περισσότερο ή όσο θα θέλαμε ή όσο θα θέλανε, τέλος πάντων. Ναι, αυτό όμως είναι κάτι φυσιολογικό. Μαζί σου. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μαζί σου. Η συνέχεια είναι ότι αυτό δεν έφυγε μόνο η φουρνιά της εθνικής, έφυγε και η σκέψη της επόμενης φουρνιάς ότι μέσω της εθνικής μπορώ να φανώ, μπορώ να πετύχω πράγματα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ξέρεις, καμιά φορά μπορεί όντως το στόπερ να είναι υψηλό επίπεδο. Είναι μία βάση. Αλλά υπάρχουν κενά στις θέσεις, υπάρχουν, δηλαδή όμως χάρη αν δεν είχε ενεργοποιηθεί ο Σάμαρης στην Μπενφίκα. Ναι. Παίζει τώρα. Παίζει και καλά. Mm-hmm. Ναι. Δεν έπαιζε το προηγούμενο διάστημα. Ναι, ναι, ναι. Ποια θα ήταν τα κεντρικά μας? Και αν δεν είχαμε κάνει Έλληνα και το ΖΕΚΑ, ε. Ναι. Και πριν από 6 μήνες θα έλεγε κάποιος γιατί καλεί το Σάμα στην εθνική. Ναι. Και τώρα λες, α, εντάξει, πάλι καλά, έχουμε και το Σάμα στην εθνική. Εντάξει, γιατί καλεί το Σάμα στην εθνική. Όχι, το πει, βέβαια. Τα δύο άκρα είναι αυτά. Καλά. Ναι. Το ποιος το πει. Καλά. Εντάξει. Δεν μιλάμε για ένα τυχαίο παίκτη. Ουρά μπορούν να βγουν άμα θέλεις, ναι. Άμα τους πούμε να πάρουν τηλέφωνο, ναι. Να το εκφράσουν αυτό, ναι. Το σκέφτηκαν. Χωρίς έγνους κακίες, αλλά το σκέφτηκαν. Γιατί να... Τι γιατί? Ποιοι λοιπόν θα ήταν και δική μας χάφη? Τι σημαίνει φουρνιά? Μπορεί να έχουν όντως σε μια κατάσταση να έχουν βγει 10 παίκτες, αλλά να μην, αυτοί οι 10 παίκτες να μην μπορούν να σχηματίσουν κορμό. Γιατί ο κορμός είναι ουσιαστικά ο άξονας, εντάξει, δηλαδή από εκεί ξεκινάμε. Τερματοφύλακες καλούς έχουμε. Εντάξει. Ναι. Σε καλή κατάσταση, ναι. Εντάξει. Εδώ ο Βλαχοδήμος είναι. Είναι. Πασχαλάκης κάνει παπάντα. Πασχαλάκης είναι καλός. Ναι. Οκ, okay, είμαστε εκεί. Σας το είμαστε εκεί. Ερωτηματικό ταμπάκ. Ήμασταν και είμαστε εκεί. Ταμπάκ, ναι, είναι ερωτηματικό. Και θα είμαστε, πιστεύω, στο στόπερ. Ό,τι και να γίνει θα βγάζουμε, λες. Ναι, θα βγάζουμε ελιές, πορτοκάλια και στόπερ. Δεξί μπακ δεν έχουμε. Δεξί μπακ νομίζω δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αριστερό μπακ ο Σταφυλίδης δεν έχει πολλά μάτς. Ψιλο έπαιξε τελευταία. Τραυματίστηκε τώρα νομίζω. Ο ναι. Κούτρης είναι ανερχόμενος. Δεν νομίζω ότι είχα στοιχεία. Έχει σκαμπανεβάσματα. Ναι. Ο Σταφυλίδης τα συνδυάζει όλα. Η τεχνική του Κούτρη δεν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο. Έχει πάθος. Έχει... Το πάθος βέβαια είναι μια λέξη που στο ποδόσφαιρο με εκνευρίζει, να ξέρετε. Το πάθος είναι. Διάθεση για νίκη. Το πάθος μπορεί να είναι και βλακία να πηγαίνει σε το ναι, χαρτό. Σωστά. Ο Σταφυλίδης που είπατε, η διαφορά του με τον Κούτρη είναι ότι ο Σταφυλίδης, αν του πεις παίξει fullback, έχει
τα περισσότερα δυνατά στοιχεία και αν του πεις μείνε πίσω, πάλι έχει τα στοιχεία. Ούτε εντός αγωγικών χάρτινος είναι, ούτε τον φοβάσαι το τζάρισμα. Όχι. Είναι ένα παιδί που τα έχει όλα. Λίγο στη συγκέντρωση το χάνει, αλλά δεν είναι top. Αν έχει και ρυθμό δηλαδή, τον βάζεις. Θες να παίξεις με τρεις και δεν έχεις στόπερ, αριστερό στόπερ για πλάκα. Θες να παίξεις fullback, μια χαρά. Θες να παίξεις αριστερό back στην τετράδα, θα παίξει. Ναι. Έχει παίξει μέχρι και με την κοχάφ. Ναι. Και ούκο λίγες φορές. Όχι γιατί... Όταν ξέρεις μπάλα και έχεις τα αθλητικά στοιχεία και την τεχνική, παίζεις όπου χρειαστεί. Και ειδικά το αθλητικά στοιχεία, όταν μιλάμε για επίπεδο εθνικής, γιατί ξέρεις ότι απέναντί σου δεν θα βρεις μια ομάδα που θα της λείπει κάτι. Ναι, έτσι είναι. Παίζουν οι καλύτεροι από κάθε χώρα. Και δεν καχάφει. Εξτρέμ. Δεν ήταν σε επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή ο Λιμνιός, ο οποίος έχει μια γεμάτη χρονιά με τον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν πέσει ο Γιαννούλης πίσω, ναι, από τότε που έφυγε από τον ΠΑΟΚ το τελευταίο, έφυγε από τον Ανατρόμητο το τελευταίο δίμηνο. Δεν πολύ παίζει. Ναι, εντάξει. Ναι, ο Λιμνιού είναι ερωτηματικό αυτό που δεν υπάρχουν εξτρέμ. Ποιος πήρε? Πήρε τον Μαυρία, ο οποίος αγωνίζεται στην Κύπρο, στην Ομόνια. Και μετά αυτό το κλασικό που ψάχνουμε να κάνουμε εξτρέμ, Φορτούνι, Μάνταλο, Μπακασέτα. Δεν είναι κανείς δηλαδή εξτρέμ αυτούς. Ο Μαυρίας είναι η κλασική περίπτωση που κουμπώνει στο μυαλό μου στο παράδειγμα που έφερε νωρίτερα. Στο ότι υπήρχε μια φουρνιά παιχτών που πίστευε ότι μπορεί μέσω της εθνικής να φανεί. Ο Μαυρίας είναι η πρώτη γενιά ποδοσφαιριστών που δεν το έβλεπαν έτσι, αλλά ένιωθαν ότι από αυτά που άκουγαν από το περιβάλλον τους, άστα αυτά, θα σου βρω εγώ συμβόλαιο έξω, πάμε έξω, μη μένεις εδώ, τι να κάνεις εδώ, δεν το βλέπεις το έργο που γίνεται. Και υπήρχε μια φουρνιά Μαυρίας, Μπουγαΐδης, Κατίδης, παιδιά τα οποία... Ακόμα και ο Γιαννιώτας τώρα που... Τα μυαλά τους, θεωρώ ότι τα μυαλά τους φουσκώθηκαν και ενώ θα μπορούσαν να κάνουν πρώτα καριέρα εδώ στην Ελλάδα. Που χαίρεται να σου έρθει τραβέ μέσα, ρε φίλο, που πήγαινε. Όχι, εντάξει, έχει τρεις αποβασμούς, ναι, δεν το λέω. Είναι και να μην. Και έχει και πρωτογνωριστικό ρόλο στι τραβέ. Είναι να μην σε θέλει, ναι. Τώρα παίζει Β' Πολωνία, αν δεν κάνω λάθο, ο Μπουγαίδη. Β' Πολωνία. Μέχρι που του Λίδη μου άρεσε, για να διευκρινίσει το λόγο. Παλιά. Εντάξει. Όταν ξεκινούσε. Δυναμικό, αριστεροπόδαρο το πέρα. Εντάξει. Πήγαν να φύγουν από την Ελλάδα χωρί να έχουν 50% συμμετοχή στο Super League. Να έχεις ένα background. Να έχεις κάνει κάτι. Παίζω. Καταλαβαίνω τι σημαίνει να βγάζω μια σεζόν ολόκληρη. Εντάξει, η σεζόν δεν είναι να κάνεις ένα καλό Νοέμβριο, ένα καλό Φεβρουάριο. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός για τον Μαυρία και η μεταγραφή του δεν τη θεωρώ τόσο κακή, γιατί πήγε σε ένα κλαμπ στην Αγγλία, στη Σάντερλαντ, που εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο σοβαρά, δουλεύουν πιο πολλοί παίχτες. Απλά δεν είχε την αναμενόμενη εξέλιξη σαν παίκτης. Όταν πηγαίνεις στην Αγγλία, ξέρεις ότι κατά πρώτον ανταγωνισμό στην ομάδα μέσα θα είναι τέτοιος που δεν θα αφήνει να ησυχάσεις. Ναι, 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 δεν το συζητάω. Δεν είναι «γεια σας ήρθα», «α, γεια σου φίλε, τι κάνεις, σε καλός». Η δουλειά και ενός μπάσκετ, και αναφέρθηκε στη βιασύνη των παιδιών να βγουν, εντάξει, θέλει ο άλλος να το στείλει. Που στο τέλος εκεί ήθελα να καταλήξω βασικά, αλλά το έδειξε με την... είναι ένα project. Όταν λοιπόν τον ετοιμάζει για το εξωτερικό, θα πρέπει να έχει χτίσει και την υποδομή για να σταθεί στο εξωτερικό. Μακή. Γιατί παραδείγματος χάρη λένε είναι πιο ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Ναι, είναι πιο ποδοσφαιρικό το περιβάλλον. Άμα είσαι από μη ποδοσφαιρικό περιβάλλον, πώς αντέξεις το ποδοσφαιρικό περιβάλλον? Ένα είναι αυτό που λέει ο Αντώνης πάρα πολύ σοφά. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό για μένα, ο ανταγωνισμός της ξένης ομάδας, παιδιά, δεν έχει αυτό το οικογενειακό κλίμα που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, θυμάσαι την προπόνηση της Σάλκη. Παραμονές του παιχνιδιού του πρώτου. Δεν μιλάει ο ένας με τον άλλον. Να πάμε να γίνει η δουλειά, ωραία, και να φύγουμε. Ίσως. Είναι όλα... πιο επαγγελματικά, έτσι. Επαγγελματικά, πιο τυπικά. Αλλά, τυπικά 100%. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, όταν εσύ δεν έχεις χτίσει την ποδοσφαιρική υποδομή, δεν έχεις συνειδητοποιήσει που πας, και συναντήσει ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι πάρα πολύ δύσκολο για σένα, φίλε, να εγκληματιστείς. Και σε ηλικία που δεν έχεις πολλές παραστάσεις, ειδικά. Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω. Τις παραστάσεις. Να φύγεις, να πας στο εξωτερικό, ναι, παλικάρι μου.
να πας. Να προοδεύσεις, να γίνεις καλύτερος σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο έχει καλύτερο παίκτη από το ελληνικό. Μαζί σου. Αλλά θες λίγο τις βάσεις σου. Τώρα έτσι μου έρχεται λίγο στο μυαλό η περίπτωση του Ζαμπά. Για μένα, έτσι προσωπική μου άποψη, θα ήταν λάθος να φύγει αυτό το καλοκαίρι ο Ζαμπά. Δεν τον θεωρώ έτοιμο. Δηλαδή, παίξει άλλη μια χρονιά, Ευρώπη, πιθανόν, ίσως Champions League. Το θα ανέβει. Είναι να το καταλάβει εκείνος, αυτό, να αυτό. Τον βοηθήσει στο περιβάλλον του. Αυτό είναι το μάνατζερ του. Τον πήρε 19 χρόνια και τον πήγε στο διάολο του. Εκεί δηλαδή δεν μένει ούτε ο δήμαρχος περιοχής. Τον διάλεξε άλλο. Που ήταν στην Κρόσνη. Πραγματικά, εκεί άμα δεν βιάζει ξαδέρφη σου, σε διώχνουν. Θυμάσαι τον Γκρόσνη όταν είχε ακουστεί για Γκρόσνη για τον Αθανασιάδη. Που κάποια στιγμή γκούγκλαρε ο Κλάου τον Γκρόσνη και η πρώτη φωτογραφία που του έβγαλε ήταν μια πολυκατοικία σουρωμένη από τρύπες. Πολυβόλα. Αν τον άλλον από το Ρίο δε Ζανέιρο και τον πα στον Γκρόσνη. Όντω. Τι είναι, 19 χρονών και για καλή τύχη του Ζαμπά. Το σώζει ο ΠΑΟΚ φέτος. Ισχύει. Εντάξει. Αλλά δεν το σώζει, δεν το φέρνει 100%. Γιατί, τα στοιχεία του Ζαμπά δεν είναι για 8-9 γκολ, 9 assist. Τα στοιχεία του Ζαμπά σε 45-50 σεζόν, εντάξει, είναι για 15-15. Ναι. Άρα λοιπόν, κάνεις ένα 15-15. Πάρε μια συμμετοχή στη Champions League, αν καλώς έχω των πραγμάτων, και μετά θα πουλήσεις και στη ρήτρα σου. Έτσι. Και εκεί που θα πας. Ναι. Δεν θα τους κοιτάς σαν χαμένους. Ναι. Θα έχεις πετύχει πράγματα. Και το τουπέ που μπορεί να έχεις αποκτήσει, θα έχεις το αποκτήσει μέσω μιας βάσης. Όχι επειδή σου είπαν ότι είσαι ο καλύτερος. Όχι, φίλε. Έκανα. Έπαιξα. Ναι. Άντεξα. Ζορίστηκα. Έκανα πρωταθλητισμό. Πήρα ένα πρωτάθλημα. Κατάλαβα τι γίνεται, τι συμβαίνει. Ακριβώς αυτό. Δεν γίνεται. Σε μια καριέρα κρίνεται η διάρκεια. Και η διάρκεια χτίζεται με σωστές βάσεις. Όχι με πυροτεχνήματα. Έπαιξα στον ΠΑΟΚ 100 παιχνίδια. Εντάξει. Οκ. Πάμε παρακάτω. Πρέπει να πάω σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Είμαι έτοιμος να πάω στην Ιταλία, στην Ισπανία και από εκεί να πάω στην Αγγλία. Μένα μου έρθει τώρα το μυαλό ταξιάρχης Φούντας. Ταξιάρχης Φούντας. Ένα τέτοιο εμπορικό επίθετο. Πολύ γρήγορο παίκτης. Πολύ γρήγορο παίκτης που παίζει σήμερα. Έμεινε εκεί για και πού δεν γύρισε. Δεν ξέρω πού παίζει. Πού Αυστρίες. Κάποια στιγμή είχα δει ότι είχε πάει Αυστρία. Είχε, δηλαδή, ναι, εκεί ήταν. Ο Τάσο Λαγός. Τρίτη ο Γερμανία. Ο Τάσο Λαγός ήρθε στη Λάρισα Γερμανίας, πέρσι και τώρα πήγε στην Κύπρο ξανά. Από Τρίτη Γερμανία. Ναι, ναι. Τρίτη Γερμανία. Γιατί. Είναι κάποιοι στη Γερμανία που βγάζουν το ψωμί του και ο Πόποβιτς. Δεν σου είπα να βγάλει το ψωμί σου. Αλλά τώρα μιλάμε για παίχτες που θα μπορούσε να κάνουν κάτι παραπάνω. Ο Πόποβιτς είναι ένα παιδί το οποίο δεν μπόρεσε να σταθεί στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Για μένα είναι λάθος του ΠΑΟΚ που δεν έπαιξε μπάλα αυτό το παιδί. Για μένα. Δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο θα πρέπει να δουλευτεί στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο και δεν δουλεύτηκε ποτέ. Κοντός, εντάξει. Ναι. Κοντός. Ήταν και η εποχή που έπεσε. Έπεσε τέτοια εποχή που θα έπρεπε να πιστούν αρκετοί για να δουλευτεί. Όχι, θυμάμαι ένα παιχνίδι έχει πάρει την μπάλα από πίσω, ότι περνάει όλους και βάζει γκολ. Αυτό δεν μπορεί να το πετύχει σε ανδρικό ποδόσφαιρο. Το σε ρίξω μέσα. Ναι, στη Σεμ Πόλτεν παίζει ο ταξιάρχης Φούντας. Όλα αυτά τα παιδιά λοιπόν, όπως λέει και ο Αντώνης σωστά, χάνονται γιατί δεν τα αντιμετωπίζουν σαν project. Να γίνει το βήμα, γιατί όλοι κοιτάνε την αρπαχτή. Και στο τέλος δεν αρπάζουν ούτε αυτοί, δεν αρπάζουν το παίκτη. Λες και έπρεπε να υπάρχει μια φουρνιά που εντός εικόνα καταδικαστεί. Για να τη δουν οι άλλοι και να πούν: όπαρε, εντάξει, θα χρειαστεί. Εντάξει, ναι, να φύγω στο εξωτερικό. Ναι, να με πάει ο μάνατζερ μου, θα με πάει στη Σαμπτόρια. Έχει πρόταση να μην πάω στον Αστέρα. Δεν μπορεί να πάω στη Σαμπτόρια. Ναι. Το Μανώλη με το καλοκαίρι, αν θυμάσαι, που δίνουν το χαρίσι πάλι δανεικό. Επιμένει ο μάνατζερ ότι πρέπει να πάει να παίξει. Να του λέμε εμεί ότι φίλε, δεν μπορεί να άστο να το πέρα, να δουλέψει, να μάθει σωστά το ποδόσφαιρο, το πλάνο του ΠΑΟΚ και θα βρει 10 παιχνίδια στη σεζόν. Με μαθηματική ακρίβεια θα τα βρει. Και όχι επειδή είμαστε μισή κακή. Δεν θα χρειάζεται να πάω να πάρει το Μίσιτς. Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Ναι, δεν θα χρειάζεται να τον πάρει το Μίσιτς. Θα έχει ένα Ελληνάκι σε καλή ηλικία, με πολύ καλά στοιχεία. Εντάξει. Φιλότιμο πάντα προσπαθεί. Έχει τέτοιες αδυναμίες γιατί η συγκέντρωσή του είναι όπως το λένετε. Είναι στα κόκκινα συνεχώς. Αλλά θα μάθαινε να παίζει. Ωραία. Και τώρα τι κάνει στην Court Like. Μια παίζω, μια δεν παίζω. Μια έτσι, μια γιουβέτσι. Τέλος του σεζόν, αντίο ζωή. Πάει ο παίκτης. Σε μια ζώνη στην οποία δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ ξεκινάει επιχάρτητο το σχέδιο να λέει Βέρμιν Μαουρίσιο και οι δύο έχουν τραυματισμό. Άσε που γράφεις το βιογραφικό σου πρωτάθλημα
Και πας και αλλού μετά. Και οικονομικά δεδομένα. Δεν είναι μόνο το γράφει, είναι ότι το έχει ζήσει. Έχει φάει το άγχος. Έχει τριφτεί μέσα σε αυτό. Ναι, γιατί πιστεύεις ότι εμείς δεν είμαστε επηρεασμένοι από αυτήν την κατάσταση προς το καλύτερο. Βέβαια. Γιατί δεν έχουμε οριμάσει δηλαδή, στην πίεση, στις αντιδράσεις. Δηλαδή, εγώ άλλες σχολές δεν ήταν έτσι, 12 μηνύσεις. Φέτος μηδέν. Δεν βελτιώνομαι, εγώ πιστεύω. Πολύ. Σε αυτή τη διαδικασία. Μηδέν, γιατί κοιτάω το κείμενο 12 φορές, αλλά. Αυτό είναι και αυτό. Από το να είναι 12 η μηνύση, ήταν 12 φορές. Αλλά όλοι. Εννοείται και ο Χαρίσης θα ήταν αλλιώς αν παίξει ένα μέρο εδώ. Αλλά ο μάνατζερ τώρα θεωρεί ότι θα παίξει εκεί και θα πουληθεί με μία ρήτρα και μετά θα πάει να κάνει τη σούπερ μεταγραφή στην Πρέμιερσιπ και θα πάρει. Και δεν είναι κανένα λοιμό, ο Κουτσολιάκος είναι. Τα ξέρεις, ρε Πολ, τα έργα. Βλέπεις ότι εδώ είναι ένα μοντέλο, η ομάδα ήταν κανονικά πρωταθλήτρια. Τι το παίρνει ξανά. Φαγώθηκε. Μην είναι πέμπτος. Πέμπτος. Τώρα δεν θα είχα πάρει το Μίσιτς, θα είχα ένα δικό μου παίκτη έτοιμο με καλύτερα χαρακτηριστικά από αυτούς που είναι από πίσω. Δηλαδή όλοι οι άλλοι σε ένα μοτίβο. Καθαρό οχτάρι. Και έτσι πως δομήθηκε η χρονιά, θα είχε τα παιχνίδια. Εννοείται. Τα έκανε μίνιμουμ. Με τη λογική Λουτσέσκου, έτσι όπως γυρίζουμε τη χρονιά και το βλέπουμε να λειτουργήσει, δεν θα είχε τα 4 του γύρω πάλι σίγουρα. Για πλάκα. Ναι. Για πλάκα. Δεν θα είχε 2 κύπελλο. Δεν θα είχε 5 αλλαγές στο πρωτάθλημα. Θα έχει. Στα κομμάτια που χτύπησε ο Κάνιας, ποιο θα αποτιμούσε. Και επειδή ο Λουτσέσκου έχει δείξει ότι αν ένας παίχτης που τον έχει πέμπτο, ούτε αδιάφορος είναι και του παίζει, θα του δώσει την ευκαιρία. Εννοείται. Γιατί έχω κανένα μου μιλήσει για τον Λουτσέσκου ποτέ. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι ο Λουτσέσκου μπορεί να έχει παίκτες οι οποίοι έχουν παίξει 10 λεπτά και να έχει παίκτες που έχουν παίξει 8.000 λεπτά. Αλλά δεν μπορεί, και παράπονο να έχει, δεν μπορεί να στηρίξει κάποιος παίκτη ότι ξέρει τι. Με αδείξει ο προπονητής. Πού σε αδείξει. Σε έβαλε εκεί και έκανε αυτό και αυτό. Εσύ τι θα έκανε στη θέση του. Αυτή είναι η κουβέντα. Δεν μπορεί να πει κάποιος δεν με έβαλε. Μια χαρά σε έβαλε. Εγώ δεν σου λέω ότι χάρη σαν εμένα θα ήταν σίγουρα, ξέρω εγώ, θετικό το πρόσημο. Αλλά ευκαιρίες θα έπαιρνε. Και θα έπαιρνε σε μια ομάδα που χτυπάει την πόρτα των ομίλων της Champions League του χρόνου. Εντάξει, όχι στην Court Right, που δεν ξέρουμε πού είναι το τάφ και πού το ρο, όταν την προφέρουμε. Και σε θέση την οποία παίζει το καλοκαίρι θα κάνω πάγο. Ναι. Είχε συμβόλαια που λήγουν, ναι, είχε θέματα. Εννοείται. Έχει δύο τραυματίες. Δύο τραυματίες που θα αργήσουν να γυρίσουν, θα αναγκαστεί να κάνει μεταγραφή τώρα ξανά, γιατί δεν έχει αναλύσει. Σκέφτεται ίσως να ανανεώσει έναν από τους δύο που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, αν και εγώ νομίζω ότι είναι ψηλό παπάς. Δηλαδή, ναι, μεν γίνεται μια κουβέντα, αλλά σε νούμερα που δεν θα προχωρήσει. Για τους άγοφλες. Ναι. Ναι, εγώ πιστεύω ότι αύξηση δεν θα πάρει. Αν. Για μειωμένα λεφτά μιλάνε. Ούτε 400.000. Εντάξει, άρα νομίζω ότι η κουβέντα. Εντός εικόν να χρειαστεί, το αχρίαστη από ποια άποψη το λέω. Από την άποψη ότι ο Σάχοφ έχει δείξει ότι. Είναι ένα παιδί που είτε το συμβόλαιο τέλειωνε σε 1,5 χρόνο, είτε τέλειωνε σε μισό χρόνο. Όταν μπαίνει στο γήπεδο, παίζει. Κάνει αυτό που μπορεί και αυτό που ξέρει. Καλό το αυτοκίνητο, μια χαρά. Μια χαρά το αυτοκίνητο. Το να δικούν 2-3 πάσες που βγάζει, που λες πώς τη σκέφτηκε, που την βλέπεις στο replay και λες κοίταξε πώς τη σκέφτηκε, εκεί θα βγαίνει η πάση. Ναι. Έχει όλα τα στοιχεία. Ξέρεις τι παθαίνει ο Σάχοφ. Ενώ μπορεί να παίξει κάθετα. Ενώ μπορεί να πατήσει περιοχή, ενώ μπορεί να κάνει το ένα, ενώ μπορεί να κάνει το άλλο, είναι τέτοια τη φοβία με τη μετάβαση στην αμυντική, γιατί είναι βαρύς, που κάποια πράγματα τα κάνει πιο μετρημένα. Ναι. Ή τα κάνει σε τέτοιο χρόνο ώστε να φύγει πίσω, μην του κάτσει στραβή. Ενώ στην Διέπνη έπαιζε πιο μπροστά. Στην Διέπνη είχε δύο παίκτες πλάτη. Ναι. Δεν είχε παίκτη την μπροστά του και παίκτη πίσω του. Αυτό ακριβώς. Έχεις δει ποτέ θωμά το κορ του Σάχοφ στον ημιτελικό με την Πρίζ? Μπα, δεν το θυμάμαι. Δες το και θα χαζέψεις. Θα πεις ο Σάχοφ το κάνει αυτό. Είπα τσαβουργιά. Και κόβει μπάλα με τα κούνι, φεύγει απέναντι εξωφάλτσο, αντίο ζωή. Θα πιάσουμε και Άρη. Δεν ξεχάσαμε το Άρης από όλα το χθεσινό. Νομίζω τελειώνει το θέμα Ευρώπη για τον Άρη. Δεν πρέπει να έχει κανένα άγχος από το κοινό. Ναι. Βάσει βαθμών και βάσει προγράμματος. Και εικόνες. Νομίζω και. Όχι, δεν. Δηλαδή
θα, πλέον νομίζω ότι ο Άρης για να μην βγει η Ευρώπη να προσπαθήσει. Όχι, κρυφό κοιτάει και την τέταρτη θέση ο Άρης. Όχι, κρυφό. Στο μείον 3 είναι. Μείον 3 είναι και ο Θόντος έχει. Και τον έχει εντός. Ναι, το θέμα του, του Άρη να κερδίσει. Αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, είναι πολύ πιο άνετος. Αν κερδίσει Παναθηναϊκό και. Ναι, γιατί κερδίζει 15 μέρες σε κούραση. Και τρώμε. Μετά διακοπή. Γιατί ο Όφη πρέπει ψάχνει μια μεγάλη νίκη. Ναι. Εκτός προγράμματος. Να πιαστεί από τα μαλλιά. Ναι. Και παίζει και με τον οποίο δεν έχω να χάσω κάτι. Δεν... Όχι, τι. Και είναι και καλός. Καλός. Επικίνδυνος. Έχει κανονικούς ποδοσφαιριστές που μπορεί να κάνουν ζημιά. Ναι. Πήρε κόκκινο ένας ο κύριος ο Μάλλος, ο αμυντικός ο Χαφ, που έχει την ίδια έκφραση ό,τι και να συμβαίνει στο πλανήτη. Ένας με κάτι κοτσιδάκι, πώς το λένε, ρε φίλε. Κατάλαβα ποιον. Ένα ψηλό. Έναν ανέκφραστο. Ναι, ανέκφραστο. Ο οποίος δολοφόνησε έναν αντίπολο και δεν άλλαξε το πρόσωπό του καθόλου. Ο Σαπόρν. Ο Σακόρ. Σαπόρν είναι μάλλον η ιστοσελίδα αισθησιακού περιεχομένου. Έλα πάμε διάλειμμα. Επιστρέψαμε για να πάμε μέχρι τις 3 το ανάλυσέ το by repress. Τις επόμενες μέρες ακόμη για σήμερα θα έχουμε κάποιες αναλύσεις είτε ποδοσφαιριστών είτε τακτικών αναλύσεις παιχνιδιών στο ύφος που σας έχουμε συνηθίσει, αν και για παράδειγμα ο Βιερίνη μας υποχρέωσε να αναλύσουμε τον τρόπο τον οποίο αντέδρασαν οι συμπαίκτες του στο γκολ, κάτι που ζήσαμε και στο παιχνίδι της Μπέτης με την Μπαρτσελώνα και που Μέση άφησε τους συμπαίκτες του και τους αντιπάλους του άφωνους. Ένα από τα γκολ που ο τερματοφύλακας σκέφτεται και αυτήν την κρυμάτσα έκανε ότι εντάξει, τι να έκανα. Προσπάθησε για να μην φαίνομαι στο πλάνο ότι απλά ήθελα να κοιτάξω την πορεία της μπάλας έτσι πως την έκανε ο άτιμος. Κάπως έτσι. Πιάσαμε την κουβέντα για τις εθνικές και φτάσαμε στα project ποδοσφαιριστών. Λογική εξέλιξη μιας κουβέντας πάνω στις εθνικές, γιατί με αυτό το σκεπτικό έθεσα το εντός εικών προβληματισμό μου στο τραπέζι όσον αφορά την εθνική, το αν όντως δεν έχει τόσο καλή φουρνιά όσο τις προηγούμενες χρονιές, το τι απέγινε μια φουρνιά που φαινόταν ελπιδοφόρα με ποδοσφαιριστές ταλαντούχους σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο δεν είχε τόσα πολλά χρήματα να παίξουν και όλη αυτή η φουρνιά ποδοσφαιριστών θα μπορούσαν να παίξουν, που ανέφερε τυχαία ονόματα ο Φούντας, ο Λαγός, ο Βουγαίδης, ο Μαυρίας, ο Γιαννιώτας. Όλοι αυτοί θα μπορούσαν να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πολύ εύκολα, ναι. Και είναι άλλο να μπαίνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα ως project, ως ποδοσφαιριστές που περιμένουν όλοι κάτι από αυτούς, και άλλο να φτάνουν να λένε επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα τότε. Επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα Γιαννιώτας, επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα που πάλι έφυγε ο Μαυρίας, ο Λαγός που επέστρεψε και μία που επέστρεψε και μία που ξανάφυγε, γιατί στη Λάρισα δεν έχω καμία ανάμνηση από εκείνο στο να παίζει. Και όλα αυτά με τις εντάξει, η ΑΕΚ ναι, έλειπε από την έλειψα τη Super League για λίγα χρόνια, αλλά έστω και αυτά ο Άρης έλειψε τη Super League, και αναφέρω αυτές τις ομάδες γιατί είναι ομάδες οι οποίες θα μπορούσαν να στηρίξουν πάνω στις ποδοσφαιριστές. Ο Ηρακλής και αυτός έλειψε. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία κάνει αυτό που κάνει όντας υποχρεωμένος να το εντός εικών περάσει αυτό, και όταν το καλοκαίρι ειδικά, όταν γράφτηκαν ονόματα ποδοσφαιριστών για τον Παναθηναϊκό, νεαρών Ελλήνων, με βάση τον κανονισμό που υποχρέωνε τον Παναθηναϊκό να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο, διαβάσαμε πολλά ονόματα Ελλήνων ποδοσφαιριστών και ψάχναμε να βρούμε το από πού κατάει η ποδοσφαιρική του σκούφια. Ναι, ναι. Πού ήταν αυτά τα παιδιά, πού πήγαν, γιατί πήγαν, τι κάνανε. Και είδαμε αρκετά να λες ότι έχουν φύγει μόνο και μόνο για να φύγουν. Είδες ότι πήγαν στο εξωτερικό μόνο και μόνο για να πούν ότι όνειδη πήγαν. Είναι τελείως διαφορετικό να φεύγει ένα παιδί στα 15 του και 16 του για το εξωτερικό. Άλλο αυτό. Άλλο. Εκεί είναι επιλογή καριέρας. Να κάνω τελείωμα της προεπαγγελματικής μου σταδιοδρομίας. Ναι, να χτίσω αλλιώς την υποδομή μου. Ναι. Σε άλλο επίπεδο. Να κοντραριστώ αλλιώς. Στα 15 μου.
και άλλο στα 18 σου, 19 σου, με το που φεύγεις να πηγαίνεις κάπου και μετά από 2 χρόνια να ψάχνεις να δεις τι γίνεται. Ο Δημητρίου είναι διαφορετική περίπτωση. Ο Δημητρίου έφυγε και εκεί που είναι, είναι έτοιμος να κλείσει ένα χρόνο, έχει περάσει την πρώτη φάση στην οποία οποιοδήποτε και να είσαι, όσο έτοιμος και να λες ότι και να είσαι, λες, αμάν τώρα πού βρίσκομαι, τι γίνεται εδώ πέρα, πού είμαι, πού πατάω. Δημητρίου πήγε σε μια ομάδα η οποία έχει κάνει πράγματα που δεν τις είχαν τύχει χρόνια. Δηλαδή η Βασιλεία ήταν μια ομάδα σταθερή του Champions League και ξαφνικά είναι δεύτερη χρονιά εκτός πρωταθλήματος. Είναι δεύτερη χρονιά με αλλαγές προπονητή που είχε αλλάξει 3 προπονητές που 3 προπονητές είχε αλλάξει τα τελευταία 7 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά και αυτός ακόμα δείχνει τώρα τελευταία με την παρουσία του στην πρώτη ομάδα αρχικά σε 18άδες να βρίσκει το δρόμο του. Εδώ μιλάμε για παίκτες οι οποίοι ένιωσε ότι φύγαν για να φύγουν. Και άκουσε ότι πήγανε δεύτερη Γερμανίας, δεύτερη Πολωνίας, mm-hmm. Κύπρο. Να πας Κύπρο σε μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστεί, το καταλαβαίνω. Γιατί οι κυπριακές ομάδες έχουν δείξει ότι έχουν σταθεροποιηθεί μετά την φυγή εντός εικών του Αποέλ από το επίπεδο του Champions League, που βρέθηκε για κάποια χρόνια, δεν κάνω 3 φορές πριν να βρεθεί. Ναι. Και με τη μία χρονιά με πολύ καλή πορεία. Ο Αποέλ. Ναι, αποκλείστηκε τη Λιόν. Μέχρι τους 8 έχει αποκλείσει τη Λιόν σε εκείνη τη δεκαετία στα πέναλτι και έπαιξε στους 8 με την Real Madrid. Τι άλλο να κάνει. Ναι. Ό,τι καλύτερο για πορεία κυπριακές ομάδες, έτσι. Αλλά είναι άλλο να πεις ότι θα φύγω για να φύγω. Να πας, ναι. Αλλά να πας κάπου έχοντας υποδομές. Εδώ είναι σε αυτό που συζητάμε και πριν με το ρόλο που παίζει ο μάνατζερ, το πώς αντιμετωπίζει τον παίχτη του. Αν δεν τον βλέπει μόνο εμπορικά και κοιτάει λίγο να εξελίξει και την καριέρα του. Είναι ένα θέμα και αυτό. Εγώ πολλές φορές μου είπα γιατί δεν έγινα μάνατζερ. Τα πιο ξεκούραστα λεφτά που υπάρχουν. Γιατί δεν έγινε μάνατζερ. Ναι. Δηλαδή αν δεν είχα τη λόξα με τον ΠΑΟΚ και να ήθελα να πηγαίνω παντού που παίζει ο ΠΑΟΚ κτλ. Θα ήταν η πιο εύκολη δουλειά του πλανήτη. Λες, ε. Άμα έχεις δημόσιες σχέσεις, ό,τι καλύτερο. Δεν είναι. Είναι δημόσιες σχέσεις. Είναι να μπορείς να διαβάσεις ένα project για να δεις τι μπορείς να προτείνεις. Κάτι που δεν κάνουν 9 στους 10 manager. Είναι σύνδεση με τον τύπο. Όπα, κάτι που δεν ξέρουν. Ναι, είναι και αυτό. Κάποιοι δεν το κάνουν επιλεκτικά, δεν το κάνουν δεν ξέρουν. Δηλαδή, μου έχει τύχει άνθρωπος να μου φωνάζει να μου λέει «Στάφο, σε παρακαλώ, θέλω να πιούμε καφέ». Τι να πιούμε καφέ, να πούμε τι, σε παρακαλώ, είναι ανάγκη. Πηγαίνω για καφέ. Τι θες, αγόρι μου. Έχω ένα παίχτη να προτείνω. Τι παίχτη να προτείνω. Αυτόν και μου τον δείχνει. Στον πάκο του Σαββίδη. Να τον προτείνω, μου λέει. Και καλά, θες πιστεύει στο μυαλό του ότι εγώ έχω τη δύναμη. Αν τον προτείνει αυτό, θα σηκώσω εγώ ένα τηλέφωνο και να το πάρετε αυτό. Το ξεπερνάμε. Ξεπερνάμε αυτό. Ναι. Ωραία. Και μου δείχνει ένα παίχτη που παίζει στην Αίγυπτο και έχει ένα γκολ και μία ασίστ σε μία σεζόν. Δεν σου μιλάω τώρα να πάω σε τεχνικά χαρακτηριστικά, να αναλύσω, αν κουμπώνουν τα δικά του με αυτά που θέλει ο Πάκο, τον τρόπο παιχνιδιού του. Δηλαδή, από ένα ούτε... πρωτάθλημα το οποίο η τακτική είναι αόρατη. Ναι. Ούτε τη λεζάντα δεν είχε. Ναι, τίποτα. Ούτε τη βιτρίνα. Δηλαδή με έκανε σαν να πεθαίνει. Ναι, ότι έχει ανάγκη να με δει. Εγώ νόμιζα ότι έγινε κάτι τέτοιο. Ότι πραγματικά υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα που μπορώ να λύσω. Ωραία. Και μου είπε αυτό το πράγμα. Επαγγελματίες μάνας. Γελάνε και συναγρίδες. Δηλαδή κάνεις μια βουτιά στη θάλασσα μέσα με φιάλι και βλέπεις συναγρίδες να γελάνε σε μια γωνία. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα και τίποτα παραπάνω. Για τον Άρη λοιπόν που χτες είχε μια ακόμη ικανοποιητική εμφάνιση. Ναι. Έτσι γεμάτη. Ένα παιχνίδι το οποίο το 5-0 είναι δίκαιο γιατί έτσι πως έπαιξε ο Άρης και έτσι πως υποχρέωσε τον Απόλλωνας Μήνας να παίξει, κάποια στιγμή θα τα έβρισκε αυτά τα γκολ. Μπορεί να τα βρει και μαζεμένα, να τα βρει και από τις αλλαγές του, να τα βρει και στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά ο Άρης είχε μια διαρκή παρουσία απέναντι στον Απόλλωνα, ο οποίος λέμε ότι μπορεί να έχει στόχους γιατί δεν έχει πέσει, αλλά εντάξει, στόχο έχει έστω εδώ τους 12 βαθμούς. Είναι πολλά τα λεφτά.
Εντάξει, είναι καμιά φορά και αυτό τώρα πούμε, είναι υπηρεσιακός προπονητής ο Λευτέρης Βελέτζας, αν δεν κάνω λάθος. Ο παλιός παίκτης του στο Γάλλιο ήταν, ακράτητο που ήταν. Ναι. Τι μπορεί να δώσουμε ένας προπονητής τώρα σε αυτούς τους παίκτες. Αυτό που ανέφερε, σε αυτό που είπε με το τέλος του αγώνα, εγώ τον καταλαβαίνω και το αποδέχομαι. Ότι καταλαβαίνω, λέει, τα παιδιά δεν μπορούν να βρουν κίνητρο. Είναι μερικές φορές που το μάτι τους τραβώνει και μετά έχει αδειάσει. Ναι. Εγώ έτσι μέσα είναι. Από όλο αυτό. Καλός ή κακός, έτσι είναι. Έτσι είναι. Μέσα από όλο αυτό θα προσπαθούσα να μεταδώσω στους παίχτες μου το ότι, οκ, okay, παίζεις σε μια ομάδα η οποία πέφτει η β' εθνική και πιθανόν πολλοί από αυτούς να μην θέλουν να μείνουν σε μια ομάδα β' εθνικής ή να θέλουν να ψάξουν ένα συμβόλαιο σε ομάδα α' εθνικής Super League και καλύτερες ομάδες ίσως. Mm. Πρέπει να το δείξουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, αυτό. Είσαι επαγγελματίας, είναι δουλειά σου. Πρέπει να δείξεις για να πάρεις μια μεταγραφή του καράβι. Δηλαδή, ακόμα και ατομικά να το δουν. Αλλιώς θα σε πάρει το καράβι μαζί του κάτω. Στον όχι πάτο. Για την ομάδα. Μπορεί να το δουν για την ομάδα του. Μα αυτό λέω ατομικά. Η ομάδα, το σήμα και αυτά. Να δεχτώ ότι μπορεί να μην το δει κάποιος. Αλλά ακόμα και από αυτή την πλευρά, την προσωπική, δηλαδή να τον πειράξει λίγο, να βγάλει λίγο εγωισμό. Ναι. Όσο μπορεί, όσο αντέχει. Έχει μερικούς παίχτες που μπορούν να σταθούν σε ομάδες Super League. Τώρα ο Κοντοές από την ΑΕΚ, κάθε χρόνο Τρίπολη, Ατρόμητο. Κοντοές τη συμπεριφορά του νομίζω. Δηλαδή, κάθε χρόνο ένα σκαλί κάτω. Είναι, δεν ξέρω, να βρουν το κίνητρο. Είναι θέμα. Εμένα μου αρέσει αυτό το τόσο που έχει χθες το τραγικό. Ναι. Ο Απόλλωνας έχει έναν τόσο, έναν φίλε. Ο Βαφέας τι κάνει. Βαφέας. Και δεν... Θα μπορούσε να είναι και βαφέας κανονικός. Ναι. Σε αυτό το πέναλτι, η όλη φάση είναι ότι δικαιολογώ στο μυαλό μου ένα ποδοσφαιριστή που περνάει όλος δίπλα του και αρχίζει να τον τραβάει με το που φεύγει και από εκνευρισμό και όλο αυτό τη μου φύγει ο άτιμος. Αλλά εδώ, ρε φίλε, έχει κάνει δύο μέτρα μπροστά. Δηλαδή, και αν τον πιάσει, τι θα καταλάβει. Δηλαδή. Ας τον καλύτερα πάει στην μπάλα. Ας τον πάει στην μπάλα, γιατί την κοινή χθες είχε μαλώσει λίγο με την μπάλα. Δηλαδή οπότε του ερχόταν την μπάλα κανονικά. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. δηλαδή κάποιοι γνωστοί μου που το παίξαν over 1,5 ημίχρονο, αγανάκτησαν παιδιά. Ναι, αγανάκτησαν. μεγάλο κνευρισμό. Μεγάλο κνευρισμό. Το σημαντικό για τον Άρη είναι ότι ξέχωρα από τον Απόλλωνα. Είδε ότι ακόμα ξένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε καθένα να κάνει και ο Σλίκη του μετά από κάποια φάση. Μπράβο. Παρέμεινε σταθερό. Έκλεψε τις μπάλες όταν προσπαθούσε να βγει ο Απόλλωνας, έστω έτσι και όπως πήγαινε να βγει. Ναι, ναι, εντάξει. Ωραία. Το είχε, ο Άρης έδειξε ότι είχε ανάγκη μια τέτοια νίκη. Ένα 5-0. Επί του Απόλλωνα, επί του Απόλλωνα. Ναι. Είμαι σοβαρός, ναι, και όταν μπορώ, παίζω. Κερδίζει και το σεβασμό του κόσμου σου που ήρθε στο γήπεδο να σε ενισχύσει και φεύγει γεμάτος. Φεύγει χαρούμενος. Δεν είναι μόνο ότι κέρδισε τον Απόλλωνα. Είναι τον Απόλλωνα Σμύρνης, είναι η γενική εικόνα αυτή. Με τα πολλά γκολ, νομίζω ότι είναι πολύ θετικό. Το θέμα είναι το εξής, λοιπόν, ότι ο Παντελής έχει καταφέρει να δώσει στον Άρη σοβαρότητα. Σοβαρότητα τι σημαίνει, παιδιά? Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνω μια καλή κυκλοφορία της μπάλας και βγαίνω με πολλούς μπροστά και κάνω και ράνω και μετά τα χάνω την μπάλα, ωραία, γίνεται το ελαλαμέι, όπως έκανε ο Πάκο Ερέρα. Εντάξει, ωραίο το ισπανικό μοντέλο, τέλειξε στον Άρη εκεί με Όγιος, εκεί μετά ο Ερνάντες το σημάζεψε. Πώς τον έκανε, Ερνάντες τον έκανε, προπονητή. Δηλαδή το καλύτερο σημείο είναι, του Άρη εκείνη την περίοδο είναι η μεταόγιος εποχή, όχι του Όγιος. Mm-hmm. Όταν το ταλέντο και το λατινικό στοιχείο το σημάζεψε ένας πιο ορθολογιστής προπονητής. Του βάλε περισσότερο τακτικά στοιχεία. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τη διαφορά του ανθρώπου που δεν ξέρει το πρωτάθλημα και προσπαθούν να του περάσουν ότι αδερφέ εμείς είμαστε ένας σύλλογος που είμαστε έτσι και γιουβέτσι. Και από την άλλη μόλις ανέλαβε ο Έλληνας που ένα καλό ρόστερ το οποίο βελτιώθηκε το έκανε κανονική ομάδα. Που δεν χρειάστηκε να το πούνε τίποτα. Δεν χρειάστηκε να το πούνε τίποτα και να του λέγανε από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει γιατί ο Παντελής είναι και τέτοιος τύπος. Απλά το έσφιξε λίγο περισσότερο, ήταν τυχερός γιατί εκεί που έσφιξε του ήρθε τον κόλμο του Ματίγια με τη Λαμία, του ήρθε η διακοπή και του ήρθαν και τρεις κανονικοί ποδοσφαιριστές. Ειδικά το τελευταίο ναι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Κανονικοί τακτικά ποδοσφαιριστές. Κανονικοί τακτικά ποδοσφαιριστές. Από σχολές που είναι κανονικές, που έχουν Λάσον, τα βασικά. Ο Λάσον λάθος με την μπάλα μπορεί να κάνει. Σε λάθος θέση δεν θα κάνει. Ο άλλος ο Κουρκούτ, τα αριστερά μπακ που παίζουν στην Ελλάδα, είναι μέσα στους
Είχαν και ρυθμό, ναι. Δηλαδή ήρθαν και κατευθείαν. Εντάξει, δεν είναι το δικό μας αποτέλεσμα και κανένα που ναι, δεν είναι ρυθμό, που ο Λάσον δεν είχε. Είχε απραξία ο Λάσον. Ο Κορχούτ νομίζω έπαιζε στο Ισραήλ. Αλλά εκεί έφυγε για άλλου λόγου. Από ό,τι μου είπαν, έφυγε γιατί δεν άντυχε άλλο η γυναίκα του εκεί. Δεν? Δεν την πάλευε στο Ισραήλ. Α, στην Πεσεβά, ρε φίλε. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει γυναίκε γενικά στην Πεσεβά. Ποια μένει καμία. Όχι, έχουν εκεί, έχουν. Έχουνε. Έχουν. Δεν πάνε αλλού και μετά έρχονται για τεκνοποίηση και ξαναφεύγουνε. Όχι, όχι. Άμα ήταν έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι δεν. Δεν. Η Βιτορίνα δεν πατούσε. Εντάξει, τώρα και η Βιτορίνα τώρα έχει ζήσει. Η Βιτορίνα, δηλαδή. Ναι. Έχει ζήσει στην. Πώς το λένε, στη Λισαβόνα και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, και πήγε στην Πεσεβά. Κακιά στιγμή. Εντάξει. Κακιά στιγμή. Καλύτερα πήγαινε σε Δρακότυπο. Συνάδελφο. Το μουζάκι καρδίτσα. Βιτορίνα, για όσους δεν καταλαβαίνουν, του Μικέλ Βίτορ η γυναίκα. Η οποία είναι συνάδελφο στην Οτζόγο, είναι. Ναι. Δηλαδή είναι η αγάπη Γαβριλίδου τη Πορτογαλία. Και δεν την πάλεψε. Και δεν την πάλεψε. Δεν την πάλεψε στο μαγευτικό Περσεβά. Εμείς τη σκληραγωγούμε περισσότερο. Η αγάπη μια χαρά θα πήγαινε στο Περσεβά. Αν έχεις καμιά πρόταση αγάπη, δεν σου κλείνουμε το δρόμο. Αυτό λοιπόν με τον Παντελίδη και τον Άρη. Είναι και ένα μάθημα. Ξέρεις, καμιά φορά ο ρεαλισμός σε βοηθάει να καταλαβαίνεις και πέντε πράγματα. Και τα γεγονότα τα συνδέονται κάπως και η αλλαγή είναι τόσο εντυπωσιακή. Και την εντυπωσιακή αλλαγή του Άρη από πριν Δέλτα, προ διακοπής Άρη, μετά Δέλτα, μετά διακοπής Άρη. Εντάξει. Είσαι βοηθά να καταλάβεις ότι τα φρουφρού και τα αρώματα, παιδιά, δεν είναι τώρα για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Η ουσία είναι αυτή που μετράει. Εντάξει. Κανονικά. Και χθες δεν είχε τον τόνο με ρυθμό. Το σιώπη το λυπήθηκε η ψυχή μου, να ξέρεις. Λες βάλτο βρε αγόρι. Βάλτο ρε φίλε, βάλτο. 125 χωρίς. Μεταξύ αρχίζει περνάει κάτι κάθετες με φαλτσάκια, αρχίζει κάτι, δηλαδή μα, το ψάχνει. Μα πιο πολύ γι' αυτό είναι το, η συζήτηση για το χθεσινό παιχνίδι, γι' αυτό είναι. Ότι δηλαδή δεν το ψάξε, ήταν ορεξά του, λέει α, το βρω και εγώ. Ξέρεις που φαίνεται ότι δεν το έχει, για χιλιάδες λόγους, αλλά που φαίνεται, από εκεί βρίσκεις αιστεία ρε φίλε. Χάστο. Α, ναι. Και άμα, στο replay βλέπεις ότι κάνει ένα μικρό λάθος με το σώμα του, το πώς έβαλε το σώμα του. Ναι. Αλλά δεν γίνεται να έχεις κάνει αυτή την ενέργεια, να έχεις πατήσει εκεί. Να μην υπάρχει μαρκάρισμα, μιλάμε τώρα για μοναξιά, εντάξει. Ναι. Δηλαδή κάποιοι άλλοι έχουν κατάθλιψη σε τέτοιες περιπτώσεις. Ωραία. Και να μην βρίσκεις αιστεία. Είναι σκασμένος μετά το τέλος του αγώνα ήτανε. Δήλωσε ότι δεν βάζω γκολ ούτε με αίτησε στο δημόσιο, λέει. Έτσι δήλωσε. Ανέβασε post στο Instagram. Για να σε μην είναι αλήθεια, ο αυτοσαρκασμός είναι και το μεγαλύτερο όπλο για να ξεπεράσεις αυτό που σε ταλαιπωρεί. Θα το βρει τον γκολ. Δεν το βρήκε ο Κάνιας. Και πού το βρήκε. Και πού το βρήκε κιόλας. Και πού το βρήκε. Ο Κάνιας είχε δύο τώρα. Πριν έρθει στον ΠΑΟΚ δεν είχε γκολ. Είχε νομίζω ένα στο κύπελλο. Ή δεν είχε γενικά στην καριέρα του. Μπορεί να είχε ένα. Ένα νομίζω στο κύπελλο. Στο πρωτάθλημα δεν είχε. Και βρίσκει τον γκολ. Και ο Σνάουτσερ λέει ότι έχει βάλει γκολ στην καριέρα του. Δεν έχει βάλει γκολ στην Σνάουτσερ. Λέει ότι έχει βάλει στην Πολωνία. Ένα. Δεν ναι. Το ξέρει κανείς. Ένα. Δεν το ξέρει κανείς. Ο Μίλο μια φορά είχε δοκάρι σε ένα εργοτέλη ΠΑΟΚ. Το θυμάμαι αυτό. Στην Κρήτη. Ξεχνιέται. Ναι. Απίστευτη στιγμή. Σαν γκολ είναι. Θα πρέπει να μετρήσει. Αλλά και βέβαια ξέρει, έχει γλιτώσει 500 γκολ. Και βέβαια έχει assist. Στον γκολ του Κλάους που βάζει το πρώτο στην καριέρα του, εκείνο στη Λάρισα που ναι. Δίνει την πάσα και ο Κλάους για να την κάνει assist έχει κάνει την τρίπλα τη ζωή του. Έτσι. Ναι. Δεν το ξανακάνει ποτέ στην καριέρα του αυτό που έκανε. Ποτέ. Δεν έχει πειράσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου, αλλά πρώτα κάτω από τα πόδια του δικά του. Με περιστροφή. Αυτό δεν το έκανε ο Μπέρκα. Ο Μπέρκα αυτό θα έλεγα. Εντάξει, και έχει μείνει highlight τη ιστορία που θα σου φέρω. Εμένα σου κάνει να μπει στην πόστερ και αυτό. Σε σένα έτυχε, Ρενίκο. Σε σένα έτυχε. Εντάξει, μπορείς να λες ότι έγραψες ιστορία. Ναι. Όπως εκείνο ο τύπος. Το πρώτο ποδοσφαιρικό πόστερ της ιστορίας. Όπως εκείνη και ο τύπος που είχε βγει κάποτε και έλεγε ότι είμαι χαρούμενος που σε αυτό το βράδυ μαζί με τον Μάικλ Τζόρνταν βάλαμε 71 πόντους. Και είχε βάλει έναν. Ο Τζόρνταν είχε βάλει 70. Οι Αμερικάνοι σε αυτά είναι θεοί. Ναι, ναι. Θεοί δεν υπάρχουν αυτά. Γιατί ό,τι και να πεις δεν παρεξηγείται, φίλε. Δεν παρεξηγείται, θα το πει. Οκ.
είναι για αυτό. Τώρα μην ξεκινάμε να λέμε το πώς το υποδέχονται οι δημοσιογράφοι, το σε ποιο κοινά αναφέρεται. Ναι. Εκεί, εδώ θα πάρεις κάτι χαβαλέ και θα βρεθείς με τέσσερις συγκοφαντικές δυσφημίσεις. Για να καταλάβετε γιατί το λέμε. Το έχω ξαναπεί κιόλας, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό. Συνέντευξη τύπου μετά το Chelsea PAOK, επειδή οι δημοσιογράφοι είχαν ξεσκίσει τους έφταιγαν τα πάντα στο Μωράτα. Τα πάντα. Τα πάντα. Του έκανε ερώτηση για το Σάρι, για το τι άλλαξε, και ο Μωράτα φαίνεται να τον ενδιαφέρει πιο πολύ το παιχνίδι από την εμφάνιση, γιατί στο σημερινό παιχνίδι έπαιξε χωρίς να βάλει τζέλ στα μαλλιά. Και έδειξε ότι δεν τον ενδιαφέρει τόσο το μαλλί του. Δηλαδή, ρωτήθηκε γι' αυτό και ο Σάρι, άκουγε τη μετάφραση για να συγχωρηθεί ότι τα άκουσε όλα. Και υπάρχει ένα άνθρωπο, εντάξει, ρε παιδιά, δηλαδή, ακόμα και με το τζέλ του ασχολείστε. Δηλαδή, αφήστε τον παιδί να παίξει. Ναι, δεν τα βάζει. Αν είναι να τα βάλει, θα τα βάλει. Είτε με τζέλ, είτε χωρίς τζέλ, είτε με μπριγιαντίνη. Υπήρχαν τον Κωστίκο, εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς, τον κυνηγούσαν και τον Σκουλαρίκη. Τον κυνηγούσαν όλοι. Όλοι. Ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έφερε Σκουλαρίκη. Τώρα σε μια κοινωνία ελληνική που ο άντρας δεν έχει φορέσει Σκουλαρίκη, ξαφνικά φέρει το σύντροφο του ΠΑΟΚ και φοράει Σκουλαρίκη. Που λογικά ο πατέρας του είπε, αν δεν είσαι πειρατής, δεν έχεις λόγο να το φορέσεις. Ωραία. Όμως υπήρχε εκείνη η περίοδο που ασχολιόντουσαν όλοι. Και το Σκουλαρίκι έφερε τα ανοιχτά περπατήματα, όχι στο μικρό καφέ, όχι έτσι, όχι αλλιώς. Και πήγαινε ρίκι στο γήπεδο. Και από τότε σε αδερφό σαν τον Κωστίκο, δύσκολα να έχουμε θέλω 1,5. Γιατί δεν τον πρόλαβε εσύ, θα μου. Δεν τον πρόλαβε, δεν έχω εικόνα καθόλου. Άστο. Μιλάμε για άλογο. Άλογο, α, εδώ είναι η τέτοια, η Βιτορίνα της Ελλάδας. Την άκουσε live την πρόταση. Εντάξει. Τέλος πάντων. Έχουμε κάποια άλλη εκκρεμότητα ποδοσφαιρική. Θα σφίξουμε λίγο με εθνικές, να ξέρω. Ναι. Θα δούμε λίγο εθνικές. Τη βγάλουμε την άκρη. Από Παρασκευή ξεκινάνε. Ναι, Παρασκευή. Ναι. Και η εθνική παίζει Σάββατο. Ολλανδοί θέλουν να το παίζουν, Ολλανδοί. Ναι, ναι. Ναι, μην παίζουν. Μου έχουν πει ότι πλέον έχουν αλλάξει στάτους μετά τα τελευταία σκαπανεβάσματα. Η τελική φάση του, πώς το λένε, του Nations Cup. Του Nations League δεν είναι τώρα. Μην με ρωτάς για εθνικές, Αντωνή. Ναι, και εγώ ρωτάω φωναχτά τον εαυτό μου. Ναι. Δεν θυμάμαι αν είναι τώρα, αν παίζουν την... Εγώ δεν καταλάβω ποτέ γιατί έγινε αυτό το Nations. Ναι, δεν υπάρχει ακόμα αυτό. Τώρα ξεκίνησε. Ναι. Η Ολλανδία παίζει την Παρασκευή με τη Λευκορωσία εντός έδρας. Κρίμα που δεν έχει. Την Πέμπτη ξεκινάνε, την Πέμπτη παίζει. Πέμπτη τι έχει να δούμε. Ολλανδία, Λευκορωσία. Την Πέμπτη. Το καλύτερο μάτσο είναι. Είναι Βέλγιο-Ρωσία έχει. Αυστρία-Πολωνία. Αυστρία-Πολωνία πιο. Να το προδοχεία του. Εκτός αν θες να δεις Κύπρος Σαν Μαρίνο. Αυστρία. Εγώ θα παίξω μια ανατροπή. Αυστρία-Πολωνία. Το προδοχή. Βγήκε. Αυστρία-Πολωνία θα ήταν ωραίο αν παίζουν σε ένα Under 19, Under 21. Να δούμε κανένα παίχτη. Ισραήλ-Σλοβενία. Χ. Με τους Ισραηλούς δεν βγάζεις άκρη, φίλε. Ισραήλ. Νταμπούρε, εσύ τι. Νταμπούρ γκολ παίζουμε. Δεν βγάζει από του Ισραηλινού. Δεν κάνει να χάσει 0-3 και κερδίσει 3-0. Είναι ανώμαλο. Και αυτό έχει λόγο που συμβαίνει. Χώρα που είσαι υποχρεωμένο να πα στρατό μέχρι τα 23 σου, τι ποδοσφαίριστη να βγάλει. Θα βγάλει φυσιολογικό. Και στρατό κανονικό, όχι σαν αυτό που πάνε δική μα. Πώς λεγόταν εκείνο ο καλό που έπαιξε και στη Λίβερπουλ, Μπεναγιούν. Μπεναγιούν. Είναι έτοιμη και η ανάλυση του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μα ενημερώνει ο επικεφαλή. Του project και σύντομα θα είναι έτοιμο και το site, παιδιά, εντάξει. Έχουμε βάλει το super εργαλείο να δουλεύει. Το σύντομα που σας το είχαμε πει την άλλη φορά ή το δεκαήμερο. Τόσο πολύ. Δηλώσεις. Τον πιέζω τώρα δημοσίως. Όχι, τον πιστεύω γι' αυτό. Άμα δεν τον πίστευα, δεν. Δεν θα γινόταν η πίεση. Καμία. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Γεγονός, επιβεβαιώνω. Ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα για το επόμενο 2ωρο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ελπίζω να σκέφτεστε και εσείς το ίδιο. Θα τα πούμε αύριο στις 2. Καλό απόγευμα. Καλό μεσημέρι.